Η νοσηρή υπόθεση με τον 53χρονο Ηλία Μίχο από τον Κολωνό, ο οποίος κατηγορείται ότι βίαζε και εξέδιδε ένα 12χρονο παιδί, εκτός από ανατριχύλα που προκαλεί, εγείρει και πολιτικές αντιπαραθέσεις σχετικά με τις διατάξεις για ανάλογες υποθέσεις του ποινικού μας κώδικα. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που, αν ξέραμε πώς είναι και αν καταλαβαίναμε πώς είναι αυτοί που έχουν άρρωστο μυαλό και άρρωστο τρόπο συμπεριφοράς, θα τρομάζαμε, γιατί δυστυχώς με την δουλειά που κάνουμε έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ γύρω μας, πάρα πολύ δίπλα μας, άνθρωποι περάνω πάσης υποψίας, και δεν θα σταθώ σε οικογενειάρχες ή όχι, σε πολιτικά κόμματα ή όχι, γιατί θεωρώ ότι είναι ίσως το πιο ανόητο των τελευταίων ημερών να δίνουμε ταυτότητες πολιτικές, κομματικές, οικογενειακές, θρησκευτικές σε ανθρώπους που κάνουν τόσο πολύ σοβαρά, τόσο πολύ αισχρά αδικήματα. Τελικά επαρκούν ή όχι τα νομικά μας εφόδια για αυτές τις ιδεχθείς περιπτώσεις? Οι καθήλυνα αρμόδιοι να απαντήσουν είναι οι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης, δίνοντας τη νομική διάσταση των διατάξεων, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν επισέλθει σε πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Ο ποινικός κώδικας ήδη έχει προχωρήσει, έχει εξυγχρονιστεί αρκετά. Σίγουρα πάντα υπάρχουν βελτιώσεις, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, όσο μπαίνουμε σε άλλο τρόπο ζωής, σε άλλο τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας, χρειάζεται να συγχρονίζονται τα πάντα. Όμως η δική μου η ταπεινή άποψη είναι ότι με το να αυξήσεις το όριο τιμωρίας ή τον τρόπο τιμωρίας ενός ανθρώπου τέτοιου, είναι πάρα πολύ δύσκολο, νομίζω, να συμφωνιστούν οι υπόλοιποι. Ο νομικός κόσμος δίνει τη δική του εξήγηση σχετικά με την επάρκεια ημί του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Ωστόσο, όλοι τους μιλούν και για την κοινωνική διάσταση που λαμβάνουν τέτοιες υποθέσεις, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα πολλαπλασιάζονται επικίνδυνα. Ίσως νομίζω ότι θα πρέπει να λειτουργήσει το κράτος πιο επιδραστικά στις μικρές ηλικίες. Θα πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν πράγματα από πολύ νωρίς, να μπορούν να προστατεύονται, να μπορούν να καταλαβαίνουν. Φυσικά είναι θέμα οικογένειας. Θα πρέπει η οικογένεια να λειτουργεί πιο δεμένα, να είναι οι γονείς πολύ πιο κοντά στα παιδιά, γιατί στο δικό μου το μυαλό είναι αδιανόητο ένα 12χρονο κορίτσι να έχει κινητό τηλέφωνο στην έκτη δημοτικού και μάλιστα ακριβό κινητό τηλέφωνο και να κάνει διάφορες συναλλαγές και οι γονείς να μην καταλαβαίνουν.